την αρχική δήλωση περί ευθύνης των αρμοδίων λόγω μη εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας, επανέλαβε μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, που μίλησε ανοιχτά για στοχεύσεις και πώς αυτές προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, με επίκεντρο τις συνομιλίες των μηχανοδηγών που βγαίνουν στον τύπο κομμένες και ραμμένες. Και όλα αυτά την ώρα που στο δημόσιο λόγο αρχίζουν να ακούγονται φωνές ότι η απαξίωση του σιδηροδρόμου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αν αυτά λειτουργούσαν, θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα. Αυτό είναι η όλη αλήθεια. Ο μοναδικός που έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία που διαρρύνουν είναι ο διοικητής της υποδομής, ο ΣΕ. Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς την επόμενη μέρα του δυστυχήματος είναι να βγαίνουν συνομιλίες στον αέρα και μάλιστα με κομμένες. Από τη στιγμή που ανέλαβε στον Πειραιά, ανεμίχθη το πρώτο στον Πειραιά η κινέζικη εταιρεία Κόσκο, η εξαθλίωση του ΟΣΕ έγινε στόχος, έγινε επιδίωξη συγκεκριμένων υπηρεσιών ξένων χωρών πολύ, με μεγάλη επιρροή στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να ανασχεθεί η εμπορική διείσδυση της Κίνας. Να μην μπορεί να προωθήσει σιδηροδρομικά, αυτό ήταν ο στόχος, σιδηροδρομικά πολύ γρήγορα να πηγαίνουν τα κινέζικα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά και στη Γερμανία. Στην πολιτική ευθύνη και τη σημασία της, όταν η χώρα μετρά 57 χαμένες ψυχές, σε μια επιχειρούμενη σύνδεση με τη στρατιωτική ευθύνη, αναφέρθηκε ο επίτιμος αρχηγός ναυτικού Κοσμάς Χριστίδης, την ώρα που ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής επιχείρησε να εξηγήσει τι θα συνέβαινε υπό το βάρος μιας τέτοιας τραγωδίας σε άλλους πολιτισμούς. Μπορώ να πω και εγώ, κύριε Σαχίνη, έχω στρατιωτική ευθύνη. Δεν φταίω. Μπορεί τα παιδιά σας να γυρίσαν σε κουτιά ή σε άσπρα φέρετρα, αλλά εγώ αναλαμβάνω τη στρατιωτική ευθύνη. Αυτή η κωμωδία λοιπόν των ευθυνών να σταματήσει. Σε άλλες χώρες, σε άλλους πολιτισμούς, όπως Φιλιππίνες στην Ιαπωνία, εάν κάποιος δημόσιος αξιωματούχος είχε στα χέρια του, είχε κατά τη στιγμή άσκηση των καθηκόντων του, είχε όλους αυτούς τους νεκρούς από λάθη του οργανισμού του οποίου προείσταται, θα είχε αυτοκτονήσει. Στην Ελλάδα θέλει να είναι ξανά υποψήφιος και όχι μόνο συγκεκριμένος υπουργός, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι. Σε ό,τι αφορά πάντως τη θεωρία του ηλεκτρικού τόξου, που αναδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες ως η αιτία πρόκλησης του Μανιταριού και της Φλόγας μετά τη σύγκρουση των τρένων, ο δικαστικός εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρίνησε ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν συνδέεται με την τραγωδία, καθώς αν υφίστατο, η τραγωδία θα είχε άλλα χαρακτηριστικά και βρήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένα ηλεκτρικό τόξο, εγώ δεν λέω να πω ότι δεν υπήρχε. Αλλά λέω τι θα πρέπει να αναζητήσουν να βρουν ή τι έχουν βρει και δεν το λένε. Αυτά όσον αφορά το ηλεκτρικό τόξο. Άρα λέτε ότι αν υπήρχε ηλεκτρικό τόξο, για σας με βάση τα δεδομένα οι καταστροφές θα ήταν εμφανείς και πολύ μεγαλύτερες. Ή τουλάχιστον θα είχαμε μάρτυρες οι οποίοι θα μας έλεγαν όλα τα παραπάνω. Για την έκρηξη της μεγάλης θερμοκρασίας, για το πολύ μεγάλο θόρυβο, για την τοξική σκόνη, για το οστικό κύμα. Αυτό που βλέπουμε πάνω από τη φωτιά δεν είναι οστικό κύμα. Είναι μια ομαλή καύση στον αέρα κάποιου υλικού που καίγεται υπό τη μορφή μπάλα. Οι καλεσμένοι στις αντιθέσεις, ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι η χώρα μας δεν διαθέτει κουλτούρα ασφαλείας, σχολιάζοντας και την αντίδραση της νεολαίας, όπως και το κύμα οργής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά συνήθως γίνονται σε απολυταρχικά καθεστώτα ή καθεστώτα κάθε μορφής χούντας, θα το έλεγα για παράδειγμα. Άρα θεωρώ ότι είναι θετικό ότι η νεολαία ξεσηκώθηκε. Την έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας σε όλο τη το μεγαλείο και σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας τη βλέπουμε και στις καθημερινές συζητήσεις που συμβαίνουν στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε έλλειψη ασφάλειας, κουλτούρας ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει έλλειψη, το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα έχει έλλειψη εθνικής συνείδησης.